Καλό απόγευμα σε όλους και σήμερα μαζί σας κυρίες και κύριοι για να βάλουμε ένα σύν στην ενημέρωσή σας. Θυμίζω ότι το CNews είναι μια προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα. Του δύο από την Κεντρική Μακεδονία, του Flash από τη Δυτική και του Center από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας συνάντηση με όλες τις εξελίξεις που έχουμε με την πανδημία, τις χιονοπτώσεις που είχαμε στην Αθήνα και τις επιπτώσεις του κράτους, την ακρίβεια και γενικότερα τα πολιτικά ζητήματα που απασχολούν το δημόσιο βίο. Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξελίξεις στην χώρα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα να ανακοινώνει πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης. Ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, παίρνοντας εκτάκτως τον λόγο στη Βουλή, κατέθεσε πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, τονίζοντας πως η κυβέρνηση αποδείχθηκε ανίκανη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε κρίση και πρέπει να φύγει το συντομότερο δυνατόν. Αναφέρθηκε στο χάος που προκάλεσε η κακοκαιρία Ελπίδα, στους νεκρούς της πανδημίας αλλά και στην έξαρση της ακρίβειας. Εδώ και πολλές μέρες γνωστή κακοκαιρία έθαψε στο χιόνι ολοκληρωτικά και οριστικά το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη, αφήνοντας χιλιάδες πολίτες, γυναίκες, ηλικιωμένους, οικογένειες, παιδιά, στο έλεος της κακοκαιρίας, με κλειστούς δρόμους, χωρίς ρεύμα ακόμα και σήμερα, χωρίς βοήθεια, χωρίς οι κραυγές αγωνίας τους να φτάσουν ποτέ τον εξαφανισμένο τις δύσκολες ώρες της κρίσης Πρωθυπουργό. Ζήτησα σήμερα εκτάκτως το λόγο, επειδή κάθε ώρα που μιλάμε, κάθε ώρα που η κυβέρνηση παραμένει στην εξουσία, 4 με 5 συμπολίτες μας χάνουν τη ζωή τους. Επίσης, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης μίλησε και για την πανδημία, σημειώνοντας πως την κυβέρνηση αρνούνται να πάρουν μέτρα και έχουν αφήσει την κερδοσκοπία και την ασυδοσία των συμφερόντων να πλήττει τους πολίτες. Χάνονται καθημερινά συνάνθρωποι μας που θα μπορούσαν να είχαν σωθεί αν εδώ και 2 χρόνια είχατε ενισχύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και ο συνολικός λογαριασμός προσεγγίζει σήμερα τις 23.000 των συνανθρώπων μας που χάθηκαν. Η χώρα μας είναι η χειρότερη στην Ευρώπη σε θανάτους ανά 1 εκατομμύριο πληθυσμού. Κατηγόρησε την κυβέρνηση πως αντί να βοηθά τους πολίτες εν μέσω ενεργειακής κρίσης, ενισχύει την κερδοσκοπία αφού αποφάσισαν να εκχωρήσουν τη ΔΕΗ. Και έχουν αφήσει την κερδοσκοπία και την ασυδοσία των συμφερόντων να λιμένονται με την ακρίβεια τη ζωή εκατομμυρίων συνανθρώπων, χιλιάδων νοικοκυριών. Ακόμα χειρότερα θα έλεγα, διευκολύνουν την κερδοσκοπία και καταστρέφουν κάθε έννοια ασφάλειας και κοινωνικής συνοχής. Ζήτησα σήμερα εκτάκτως το λόγο, επειδή με 2 λόγια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο με την ανάλγητη κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνης Γεωργιάδης, το απόγευμα της Παρασκευής θα ξεκινήσει τριήμερη συζήτηση επί της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Όλες τις εξελίξεις θα τις δούμε και θα τις συζητήσουμε τώρα με το ιστορικό στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, επί δεκαετίες βουλευτής και μάλιστα καταγόμενος από τη Δυτική Μακεδονία και την πόλη της Κοζάνης, όπου είναι και ιδιαίτερα αγαπητός, τον κύριο Σπύρο Χαλβατζή. Κύριε Χαλβατζή, καλησπέρα. Ευχαριστώ θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Καλησπέρα σας, κύριε Καρυπίδη. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, καλά. Τι λέει η κατάσταση εκεί επάνω? Στη Βόρεια Ελλάδα. Εδώ στην Αθήνα με ένα χιόνι έχει γίνει πανικός. Δυστυχώς. Μαζί μας είναι και οι συνάδελφοι, ο Κώστας Μαυρίδης από το ΦΛΑΣ και την Δυτική Μακεδονία, ο Νίκος Σπιτσέρης από το ΣΕΝΤΕΡ και την Ανατολική Μακεδονία Θράκη και ο Γιώργος Οχοδρόπουλος από την Αλεξανδρούπολη και τον Εύρο. Είστε πολύ. Είναι η εκπομπή η οποία είναι σε δίκτυο για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Τρεις τηλεοπτικοί σταθμοί. Λοιπόν, να πάρω το πρώτο σχόλιο σας. Οι πρόσφατες χιονοπτώσεις ανέδειξαν ότι οι δομές του κράτους δυστυχώς δεν λειτουργούν. Κοιτάξτε, οι υποδομές είναι ανύπαρκτες. Η λογική κόστους ωφέλους αποκλείει υποδομές που υπηρετούν λαϊκές ανάγκες. Πλημμύρες έχουμε, σεισμούς έχουμε, πυρκαγιές έχουμε. Αλλά αντισεισμική προστασία δεν έχουμε, αντιπλημμυρική προστασία δεν έχουμε και αντιπυρική προστασία πάλι δεν έχουμε. Καταστρέφονται περιοχές, καταστρέφονται δάση, καταστρέφονται νοικοκυριά.
Και όλα αυτά γιατί η λογική που κυριαρχεί είναι η ανταποδοτικότητα. Και δεν υπάρχει καμία λογική να υπηρετηθούν αυτές οι ανάγκες. Μάλιστα. Αυτό είναι μια αδυναμία που δείχνουν τα καιρικά φαινόμενα, η κλιματική κρίση και αλλαγή πλέον. Το ζητούμενο όμως, κύριε Χαλβατζή, είναι τι πρέπει να πράξουμε. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι, το τελευταίο καιρό αυτό που αναπτύσσεται ως θεωρία είναι ότι για όλα αυτά η κλιματική αλλαγή. Εδώ έχουμε μια Αττική Οδό στην Αθήνα. Χρυσοπληρωμένη, ένας δρόμος ιδιωτικός και εγκλωβίστηκαν 1500 και περισσότερα αυτοκίνητα. Υπήρχαν άνθρωποι, νέοι και μεγαλύτεροι και μωρά παιδιά και ηλικιωμένοι. Εδώ υπάρχουν τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης. Όλα τα βάζει, όπως σας είπα, σε αυτό το ζύγι. Όφελος κόστος. Όταν πρόκειται να αποφασίσει ή να νομοθετήσει το αστικό κράτος για τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, είναι ικανότατο, ταχύτατο, αποτελεσματικότατο. Και όταν πρόκειται για εθελοντικές ανάγκες, είναι ανύπαρκτο. Ότι αυτό είναι πολυτέλεια, έφτασε οι υπουργοί της σημερινής κυβέρνησης να λένε ότι είναι πολυτέλεια οι περισσότερες μονάδες εντατικής θεραπείας. Όταν με βάση τους παλαιότατους οργανισμούς των νοσοκομείων έπρεπε να υπάρχουν 3.500 θέσεις μονάδες εντατικής θεραπείας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πρέπει να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Οι δρόμοι χρυσοπληρωμένοι είναι. Είναι από τους εργαζόμενους, από τη φορολογία. Και συνεπώς και συνεχώς καλούνται οι εργαζόμενοι, καλούμαστε όλοι, υποχρεωνόμαστε να ξαναπληρώσουμε. Πρέπει να είναι οι δρόμοι ελεύθεροι χωρίς διόδια. Όλοι όσοι υποστηρίζουν την ιδιωτικοποίηση των δρόμων και των πάντων, όλα τα ιδεολογήματά τους με μια βροχή, με μια πλημμύρα, με μια πυρκαγιά έχουν χρεοκοπήσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με μια χιονόπτωση έχει παραλύσει όλη η Αθήνα. Μάλιστα. Όλη η Αττική, η Στερεά, η Εύβοια. Και κάθε φορά που έχουμε πλημμύρες, έχουμε προηγουμένως πυρκαγιές. Και δημιουργείται αντικειμενικά το πρόβλημα των πλημμυρών. Ναι. Τώρα, στα θέματα της πανδημίας, έτσι όπως εξελίσσονται, κύριε Χαλβατζή, ποια είναι η άποψή σας? Κοιτάξτε, εμείς από την πρώτη στιγμή ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μιλήσαμε ανοιχτά, καθαρά. Μιλήσαμε για την ανάγκη ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας με προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών και άλλου προσωπικού και επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας. Και η κυβέρνηση, θα το πω έτσι ανοιχτά και χοντρά, λέει χοντρά ψέματα ότι ενίσχυσαν το δημόσιο σύστημα υγείας 2 χρόνια τώρα. Έχουν μετατρέψει τα δημόσια, αρκετά δημόσια νοσοκομεία, αποκλειστικά ως νοσοκομεία COVID, και δεν γίνονται αυτή τη στιγμή κρίσιμα χειρουργία και χάνονται άνθρωποι εκτός από τις καθημερινές εκατοντάδες ανθρώπων οι οποίοι καταλήγουν από τον COVID. Δεν γίνονται σε πολλές περιπτώσεις χημειοθεραπείες. Χάνονται άνθρωποι. Ο ιδιωτικός τομέας υγείας και σε αυτή την περίπτωση συνεχίζει να θησαυρίζει. Και βεβαίως υποστηρίξαμε από την αρχή ότι χρειάζονται μέτρα, γιατί οι χώροι μετάδοσης του ιού είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι οι τόποι δουλειάς, είναι τα σχολεία. Και μέσα σε αυτήν την κρίσιμη κατάσταση που υπάρχει με τον COVID, αντί να αναπτυχθούν καινούργιες αίθουσες διδασκαλίας και να μειωθούν τα τμήματα,
έχουμε κλείσιμο σχολείων, έχουμε τάξεις μέχρι και 30 παιδιά. Συγχωνεύσεις. Ναι, ναι, ναι. Συγχωνεύσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι μια εγκληματική πολιτική. Δεν υπερβάλλουμε. Είναι μια πραγματικότητα. Μάλιστα. Για να βάλουμε λίγο στην κουβέντα τους συναδέλφους, τον Νίκο τον Σπιτσέρη από το Σέντερ και την Καβάλα, τον Κώστα τον Μαυρίδη από το ΦΛΑΣ και τη Δυτική Μακεδονία. Παρακαλώ. Ναι, να ξεκινήσω με τον Κώστα τον Μαυρίδη. Κώστα. Ναι. Τώρα, κύριε Χαλβατζή, καλησπέρα και από μένα. Καλή είναι η περιγραφή που κάνετε, αλλά φαίνεται ότι τουλάχιστον οι δημοσκοπήσεις λένε ότι αυτό το αστικό κράτος που περιγράφεται και που δεν θέλει το καλό των πολιτών και του λαού, επιβραβεύεται αντί να κατακρίνεται, αντί να φαίνονται στις δημοσκοπήσεις η πτώση των κυβερνήσεων και των λογικών αυτών. Κύριε Μαυρίδη, παρακαλώ. Οι δημοσκοπήσεις απεικονίζουν μία συγκεκριμένη στιγμή, είναι μία εικόνα. Το κύριο είναι ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πληροφόρησης, παραπληροφόρησης, όπως θέλετε πέστε, εννοώ τα κεντρικά, στηρίζουν αυτήν ακριβώς την πολιτική. Και το θέμα δεν είναι οι δημοσκοπήσεις τι λένε. Τι λέει η πραγματικότητα. Και το τελευταίο διάστημα έχουμε συγκεκριμένα γεγονότα. Εν μέσω πανδημίας έχουμε μείωση στον κρατικό προϋπολογισμό των κονδυλίων για την υγεία. Αυτά είναι νούμερα, τα μαθηματικά, δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας. Κατά 820 εκατομμύρια, έτσι. Κατά 845 πόσα είναι. Ναι. Το θέμα είναι ότι την ίδια στιγμή έχουμε συνεχείς εξοπλισμούς, έχουμε αγορές. Είχαμε την περασμένη εβδομάδα όλα αυτά τα πανηγύρια για τα Ραφάλ. Έχουν δοθεί δισεκατομμύρια για αεροπλάνα, για φρεγάτες, αλλά για την υγεία του λαού έχουμε συνεχείς περικοπές. Και βεβαίως έχουμε να πούμε, επειδή πολλοί μιλούν για έθνος, για πατρίδα, ξεπουλάνε τα πάντα, ξεπουλάνε, ιδιωτικοποιούν ακόμα και την πολεμική βιομηχανία και αυτές οι δαπάνες που γίνονται δεν έχουν καμία σχέση με την άμυνα της χώρας. Υπηρετούν τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, τον ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ δεν είναι μόνο η κυβέρνηση, εμείς κάνουμε μομπτή σε όλες τις κυβερνήσεις. Γιατί και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν γεμίσει βάση στη χώρα. Από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Σούδα και από το Στεφανοδίκιο του Βόλου, από τη Λάρισα με τα ντρόνς μέχρι την Πελοπόννησο, έχουμε βάσεις. Και βεβαίως, προχτές μας είπαν οι Αμερικάνοι ότι σε αυτές τις επικίνδυνες εξελίξεις στην Ουκρανία θα είναι στην πρώτη γραμμή η βάση της Αλεξανδρούπολης και της Σούδας. Και αυτό, κατά την άποψή μας, συνιστά μέγα κίνδυνο για την Ελλάδα. Και οι αντιθέσεις των υπεριαλιστικών, των καπιταλιστικών δυνάμεων παροξύνονται. Μάλιστα. Πολεμικά πλοία και αεροπλάνα του ΝΑΤΟ συγκεντρώνονται στην περιοχή. Στρατιωτικές και ναυτικές ασκήσεις συνεχίζονται και από τη Ρωσία και από το ΝΑΤΟ. Και βεβαίως η κυβέρνηση σημερινή της Νέας Δημοκρατίας αναλαμβάνει βαριές ευθύνες από τη συμμετοχή ελληνικών δυνάμεων και ελληνικών μέσων πολεμικών σε αυτή την εμπλοκή. Και επειδή πολλές φορές μιλάνε και εσείς τι λέτε, εμείς μιλάμε, υποστηρίζουμε ως ΚΚΕ την άμεση ανάγκη σήμερα, τώρα, να κλείσει η βάση της Αλεξανδρούπολης και όλες οι ξένες βάσεις που βρίσκονται στο ελληνικό έδαφος. Αυτό... Κανένας Έλληνας στρατιώτης, στρατιωτικός έξω από τα σύνορα της χώρας. Και να γυρίσουν πίσω όλοι οι Έλληνες στρατιωτικοί που βρίσκονται έξω από τα σύνορα. Δεν υπηρετούν ελληνικά συμφέροντα. Υπηρετούν τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Επειδή κάνατε ιδιαίτερη αναφορά στην Αλεξανδρούπολη και υπάρχει όντως έντονη κινητικότητα εκεί, ουσιαστικά ο κ. Χαλβατζής λέει ότι αυτό μπορεί να μας κάνει και μέρος προβλήματος τώρα. Έτσι όπως εξελίσσεται. Ναι. Να δώσω λίγο το λόγο στον Νίκο τον Σπιτσέρη και στον Γιώργο τον Χονδρόπουλο. Να ξεκινήσω από τον Γιώργο τον Χονδρόπουλο που είναι στην Αλεξανδρούπολη. Γιώργο. Γιώργο. Καλησπέρα από μένα, κύριε Χαλβατζή. Ακούμε προσοχή όλα αυτά που λέτε για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και τη βάση ουσιαστικά που έχει δημιουργηθεί μέσα σε ένα στρατόπεδο και τους μόνιμους στρατιώτες που θα παραμείνουν εδώ, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, στο ίδιο το λιμάνι, πρακτικά δεν έχουμε βάση, δεν υπάρχει κάποιος χώρος πλέον, δεν υπάρχει κάποιος χώρος που είναι περιορισμένος ακόμα και στους πολίτες. Από εκεί και πέρα, θα ήθελα να. Δεν ξέρω τι λέτε για την οπτική γωνία, ότι κάποιοι λένε ότι με τις αλλαγές αυτές εμείς είχαμε μια βυθοκόρο τα τελευταία 15 χρόνια. Βυθισμένη μέσα στον ανατολικό τμήμα του λιμένα, οι Αμερικανοί ήταν αυτοί που ήρθαν και τη βγάλανε. Οι Αμερικανοί ήταν αυτοί που δώσανε μια ανάσα στο λιμάνι, προκειμένου ναι, να χρησιμοποιηθεί και για το εμπορικό κομμάτι. Από την άλλη πλευρά, φυσικά, όπως όλα υπάρχουν και τα αποδοτικά, να μπορέσουν και αυτοί να μεταφέρουν τον στρατό τους. Τι λέτε για όλα αυτά, δηλαδή, εμείς καταλαβαίνουμε ότι στην Αλεξανδρούπολη. Εμείς καταγγείλαμε και τον Δήμαρχο, ο οποίος πανηγύριζε και έλεγε ότι θα αναπτυχθεί και η εμπορική κίνηση στην πόλη. Δηλαδή, πού γυρνάμε, στη δεκαετία του 50 και του 60 με την Τρούμπα και με τους Αμερικανούς ναύτες. Αυτά είναι παράδεκτα κατά την άποψή μας. Ενώ για αυτά που είπε ο Δήμαρχος και άλλοι παράγοντες της πόλης. Τελικά η καθέκτηση, μάλλον η ανέκτηση αυτού του ναυαγίου, τι ήταν. Ήταν μια πρόφαση. Είπαν συγκεκριμένα ότι και το έγραψαν οι επίσημες εφημερίδες της αστικής τάξης, η Ναυαρχίδα, ας πούμε, η Καθημερινή, να το πούμε με το όνομά της, ότι θα χρησιμοποιηθεί η Αλεξανδρούπολη για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ σε ενδεχόμενη εμπλοκή παραπέρα σε αυτή την εξέλιξη την επικίνδυνη. Με την Ουκρανία, ναι. Με την Ουκρανία. Και οι Ρώσοι είπαν, κοιτάτε να δείτε, οι βάσεις χτυπιούνται σε τέτοιες αναμετρήσεις. Δυστυχώς αυτή είναι η εξέλιξη. Για να δώσω και το λόγο στον Νίκο τον Σπιτσέρη. Νίκο. Εγώ θα ήθελα να επιστρέψω του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζει ο κρατικός μηχανισμός αυτές τις κρίσεις. Και να πω το εξής, κύριε Καλβατζή, ανέκαθεν προβλήματα υπήρχαν. Και είναι λογικό σε μια κρίση να υπάρχουν προβλήματα, αλλά τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια της εφαρμογής των μνημονίων, ο δημόσιος τομέας έχει αποδυναμωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν πληρώνουμε τα επίχειρα αυτής της κατάστασης. Κοιτάξτε, θα ήθελα να σας πω το εξής. Πριν από 16 χρόνια, όταν είχε ξεκινήσει να λειτουργεί η Αττική Οδός και τότε είχε κάνει μια παγωνιά και είχε κλείσει. Καινούργιος δρόμος, ιδιωτικός, είχε κλείσει. Θα σας πω, δεν είναι ότι πληρώνουμε τα μνημόνια και πριν από τα μνημόνια. Θα σας θυμίσω ότι όταν το 96, το 98 υπήρχαν το 94 οι πλημμύρες στην Αττική, διαμονίζονταν και καυγάλιζαν ανάμεταξύ τους, στελέχη του Πασόκ ήταν και ο νομάρχης και ο υπερνομάρχης και ο υπουργός περιβάλλοντος. Και τσακωνόντουσαν για το ποιος έφταιγε. Αυτός ο οποίος καταστρέφεται, είτε καταστρέφεται το σπίτι του, είτε καταστρέφεται η σοδιά του, είτε πνίγεται σε μια πλημμύρα, δεν τον ενδιαφέρει αυτό ο νομάρχης ή ο υπουργός ή η κυβέρνηση. Λέει ότι φταίει το κράτος, αυτό το αστικό κράτος, το οποίο δεν δημιουργεί τις απαραίτητες υποδομές. Και σήμερα με την κρίση, με την καπιταλιστική κρίση εδώ και 10 χρόνια που βιώνουμε, από το 10 μέχρι τώρα, όλη αυτή η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Πάρτε για παράδειγμα, έχουν γίνει σεισμοί, αποκαταστάθηκαν οι σεισμόπληκτοι στη Θεσσαλία. Αποκαταστάθηκαν οι σεισμόπληκτοι του Αρκαλοχωρίου ή της Σάμου. Είναι ακόμα σε κοντέινερ. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Μάλιστα. Κύριε Καλβατζή, επειδή... Διαφημίζουν πολλές φορές, σε διακόπτω, διαφημίζουν, ενδιαφέρονται μεγαλοαστοί, μεγαλοπαράγοντες, θα το πω και χοντρά έτσι, πόρνες πολυτελείας, ηθοποιοί ή οτιδήποτε άλλο, γιατί χάθηκε ένα σκυλάκι κάπου. Και ενώ καταστρέφονται ανθρώπινες ζωές, βεβαίως θα φυλάξουμε και τα ζώα, τα κατοικίδια και όλα τα ζώα, τα προστάτευτα, τα αδέσποτα, αλλά εδώ καταστρέφονται άνθρωποι καθημερινά. Πνίγονται στη Μεσόγειο, πνίγονται στο Αιγαίο, θαλασσοπνίγονται άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν το νοματιό τους, παίρνουν τα μωρά τους για να γλιτώσουν είτε από το λεπίδι των δικτατόρων, είτε από τις μπόμπες που ρίχνει το ΝΑΤΟ και οι άλλες συμπεριοριστικές δυνάμεις. Λοιπόν, θα δούμε την αξία που έχει ο άνθρωπος ως αυθύπαρκτο όν. Θα δούμε τις ανάγκες του, τις πραγματικές, να τις υπηρετήσουμε. Και εσείς γνωρίζετε πολύ καλά, εσείς αναφέρομαι σε όλους τους δημοσιογράφους, ότι και στα χρόνια της κρίσης, όσο αυξήθηκαν, αλλά πολλαπλασιάστηκαν τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Και όχι μόνο των φαρμακευτικών εταιριών, όλων. Και την ίδια στιγμή άνθρωποι καταστρέφονται, άνθρωποι πεινούν, άνθρωποι πεθαίνουν στην κυριολεξία από την πείνα. Ναι, επειδή το επόμενο θέμα που θα μας απασχολήσει είναι η ακρίβεια που έχουμε και ιδιαίτερα το ενεργειακό κόστος όπου δεν μπορούν να τα απεξέλθουν τα νοικοκυριά, ιδιαίτερη πατρίδα σας η Κοζάνη, το λιγνητικό κέντρο της χώρας, το ενεργειακό κέντρο μαζί με την Πτολεμαίδα και το Αμύνδιο και τη Φλόρινα. Θα ήθελα ένα σχόλιο για την απολιγνητοποίηση, το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων, το κόστος στην ενέργεια και με αυτό και βέβαια και την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Χαλβατζή. Κοιτάξτε, αυτό το καιρό που αναπτύσσεται με τέτοια σπουδή κυβερνητική πολιτική για την απολιγνητοποίηση, την ίδια στιγμή διαβάζουμε ότι η Γερμανία αναστέλει την απολιγνητοποίηση. Βλέπετε, δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και όχι μόνο αυτό, γενιάζει και καινούργια λιγνητικά εργοστάσια. Ακριβώς. Ναι, ναι. Ακριβώς. Βλέπετε την αντίθεση που υπάρχει. Εδώ επισπεύδονται τα πάντα και εκεί με το χαβά τους. Για μπάς που λένε και οι γείτονες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και βεβαίως οι μεγάλες επιχειρήσεις παραγωγής ενέργειας έχουν κερδίσει και κερδίζουν δισεκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Και εδώ τα πάντα τώρα μετατίθενται. Τι να κάνουμε, είναι η ενεργειακή κρίση, είναι οι ναύλοι που έχουν αυξηθεί στα καράβια και τελικά τα πάντα φορτώνονται στις πλάτες των εργαζομένων, στην πλάτη του λαού. Και όμως η κυβέρνηση αυτό το τα 70 λεπτά ουσιαστικά αύξηση, 70 λεπτά μια δραχμή την ημέρα, ένα ευρώ, ένα ευρώ την ημέρα, ούτε έναν καφέ. Είναι και το προπαγανδίζει καθημερινά και λέει ότι αποφάσισε το Μάη θα είναι γενναία. Τα έλεγε ο κύριος Σταϊκούρος προχτές και λέω καλά, πού απευθύνονται. Ποιον κοροϊδεύουν, τα έλεγε και ο κύριος Γεωργιάδης. Ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι δεν υπάρχουν αυξήσεις και έχουν μια κατάσταση. Τα επίσημα στοιχεία μιλούν για πληθωρισμό που πέρασε το 5%. Λοιπόν, πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Γι' αυτό εμείς ως ΚΚΕ καλούμε ξανά και ξανά την εργατική τάξη, όλους τους εργαζόμενους, τους επαγγελματοβιοτέχνες, τους φτωχούς αγρότες, να οργανωθούν, να παλέψουν, να διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες ζωής. Και βεβαίως εμείς παλεύουμε να δημιουργηθούν όροι, συνθήκες και προϋποθέσεις για βαθύτερες αλλαγές μέχρι το επίπεδο της εξουσίας. Μάλιστα. Αυτό το κράτος, το αστικό, σαπίζει καθημερινά, αλλά αυτό το σάπιο καταστρέφει
καταστρέφει την κοινωνία, καταστρέφει τα πάντα. Είναι επίκαιρος ο σοσιαλισμός, όσο κι αν πολλοί υποστηρίζουν ότι είναι μια ουτοπία. Ναι, είναι ρεαλιστικό, είναι επίκαιρο και είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί πάλι για την σοσιαλιστική προοπτική της χώρας. Κύριε Χαρβατζή, να σας ευχαριστήσω θερμά που είχαμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε και να καταθέσετε τις απόψεις. Καλή δουλειά και καλό κουράγιο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Χαιρετισμούς και στους συμπατριώτες μου εκεί στην Κοζάνη. Να είστε καλά. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε ένα ρεπορτάζ με το ενεργειακό κόστος, την αύξηση που έχουμε στα τιμολόγια της ενέργειας, όπου πραγματικά τα νοικοκυριά δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Πονοκέφαλο έχουν δημιουργήσει οι λογαριασμοί του ρεύματος με τα ελληνικά νοικοκυριά να βρίσκονται στα όρια της κρίσης. Σε τέλμα βρίσκονται και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που καλούνται να πληρώσουν λογαριασμούς επί δύο και σε μία περίοδο χειρότερη από κάθε άλλη φορά, με τους καθημερινούς τζίρους να φτάνουν τα 30 με 40 ευρώ, την κίνηση να είναι μηδενική και την ψυχολογία να βάφεται με γκρίζα χρώματα, βλέποντας παράλληλα πολλές επιχειρήσεις να βάζουν λουκέτα στις πόρτες τους. Όλα τα οικονομικά προβλήματα που μαστίζουν τα τελευταίο καιρό το εμπόριο και το επιχειρήν γενικότερα, έρχεται λοιπόν και οι λογαριασμοί της ενέργειας γενικότερα και όχι μόνο της ΔΕΗ, το οποίο βλέπουμε ότι και το ρεύμα έχει αυξηθεί σχεδόν διπλάσιο σε οποιοδήποτε κατάστημα αλλά και νοικοκυριό, γιατί και οι ενδυνάμοι πελάτες μας βρίσκονται μέσα στα νοικοκυριά, οι οποίοι καταναλωτές αυτή τη στιγμή ανοίγοντας το φάκελο με τους λογαριασμούς ενέργειας βλέπουν ότι έχει διπλασιαστεί το ποσό το οποίο οφείλουν να δώσουν φέτος σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χρονιά. Οπότε αντιλαμβάνεστε το αντίστοιχο χρονικό, την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι μειώνεται και η αγοραστική δύναμη, διότι είναι και όλες οι υπόλοιπες συνθήκες, η περιραίουσα ατμόσφαιρα, η ψυχολογία, η ανασφάλεια που συμβαίνουν σε όλο το καταναλωτικό κοινό. Επιπροσθέτως λοιπόν έρχεται και ένα ακόμα οικονομικό αγκάθι, το οποίο καλούμαστε εμείς, γιατί μην ξεχνάμε ότι και στα προϊόντα τα δικά μας, τα οποία μπορεί τη σεζόν αυτή να μην υπήρξαν ανατιμήσεις, διότι εμείς τα έχουμε αγοράσει και τα έχουμε πληρώσει σε περίοδο που δεν υπήρχαν οι ανατιμήσεις, αλλά για την καινούργια σεζόν δυστυχώς, όσο και να μπορούμε να αφομοιώσουμε και να μην ανεβάσουμε τις τιμές, κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει και αυτό. Νομίζω ότι στα είδη πρώτης ανάγκης έχει γίνει ήδη, όλα ανεβαίνουν και βλέπουμε ότι στο εμπορικό γίγνεσθε οι τιμές παραμένουν ίδιες. Θα υπάρξει δηλαδή και μία πίεση στην επόμενη σεζόν και εκεί. Αλλά σίγουρα η ενέργεια που είναι το νούμερο ένα για να μπορεί να παραχθεί είτε ένα προϊόν ή οτιδήποτε άλλο και να μπορεί να δουλέψει η μηχανή της επιχειρηματικότητας, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο να το αντέξει μία επιχείρηση ή ένα μικρό κατάστημα. Η αγορά ιτήθηκε από την πανδημία και όχι από τα μνημόνια και την οικονομική κρίση, αναφέρει σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας. Σας περιγράφουν την τωρινή κατάσταση, χειρότερη ακόμη και από εκείνη των μνημονίων. Θα σας το πω με πολύ λίγες λέξεις, μέσα σε πολύ λίγες προτάσεις μάλλον. Το εμπόριο δεν ιτήθηκε ούτε από τα μνημόνια, δεν ιτήθηκε ούτε από τα capital controls. Το εμπόριο ιτήθηκε από την πανδημία. Αυτή είναι μια επικεφαλίδα που μπορείτε να βάλετε και πραγματικά είναι όλο το ζουμί και είναι η αποτύπωση της πραγματικότητας σε αυτό που συμβαίνει σήμερα στο εμπόριο. Το ενεργειακό κόστος, την αύξηση που έχουμε στα τιμολόγια της ενέργειας, αλλά και την αύξηση που θα έχουμε στην τηλεθέρμανση στην πόλη της Κοζάνης, θα τα δούμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, όπως και άλλα ενδιαφέροντα θέματα μέσα από τις πολιτικές εξελίξεις με τη βουλεύτρια στην Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης, την κυρία Παρασκευή Βριζίδου. Διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί.
Και πάλι μαζί από το διαφημιστικό διάλειμμα, θυμίζω ότι το CNews είναι μια προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα, του δύο από την Κεντρική Μακεδονία, του Flash από τη Δυτική και του Center από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πριν από τις διαφημίσεις, είδαμε τι γίνεται με τις αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος. Να δούμε ένα ρεπορτάζ με την αύξηση που έχουμε στην τηλεθέρμανση στην πόλη της Κοζάνης. Και αμέσως μετά, όταν θα επιστρέψουμε, θα ανοίξουμε τη συζήτηση με τη βουλεύτρια στην Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Παρασκευή Βριζίδου. Υπερψηφίστηκε η νέα τιμολογιακή πολιτική της τηλεθέρμανσης που παρουσίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΚ στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης. Η πρόταση της επιχείρησης είναι η εξής: αύξηση 10% στην τηλεθέρμανση, κατάργηση του 80% στο νερό και ενσωμάτωσή του στην τιμή νερού. Από τις αλλαγές αυτές θα προκύψει μεσοσταθμιστική αύξηση του κόστους ισοταναλωτές, το οποίο ανέρχεται 6,79% για την πόλη της Κοζάνης και 10,11% για τοπικά διαμερίσματα. Σύμφωνα με την διοίκηση της ΔΕΙΑΚ, στόχος είναι το έλλειμμα να μειωθεί, ώστε να φτάσει στο τέλος της τετραετίας να ισοσκελιστεί, όπως προβλέπεται στο πλαίσιο της τυποδοτικότητας. Προσπαθούμε να κρατήσουμε με νύχια και με δόντια αυτή την κατάσταση και δεν θέλω εγώ να φτάνουμε μετά να ξεφύγουμε από τη λογική, γιατί καταλαβαίνουν όλοι ότι οι αυξήσεις είναι απαραίτητες και αναγκαίες για την ύπαρξη και τη βιωσιμότητα αυτής της επιχείρησης, και να αρχίζουμε μετά να πυροβολούμε τα πόδια μας, να λέμε, ξέρω εγώ, ότι οι υπάλληλοι έχουν μεγάλους μισθούς. Να καλησπερίσουμε την κυρία Βριζίδου, να σας ευχαριστήσω θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Καλησπέρα σε όλους και στους τηλεθεατές σας και εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερα που μου δίνετε την ευκαιρία να συζητήσουμε σημαντικά θέματα. Μαζί μας ο Κώστας ο Μαυρίδης από το Flash και τη Δυτική Μακεδονία, ο Νίκος ο Σπιτσέρης από το Σέντερ την Ανατολική Μακεδονία Θράκη και η Δήμητρα η Μακρία από το Δίον και την Κεντρική Μακεδονία. Να ξεκινήσουμε, κυρία Βριζίδου, με το ενεργειακό κόστος, με τις αυξήσεις στα τιμολόγια. Υπήρξαν εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ακόμα από την έξι της Θεσσαλονίκης, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν φτάνουν τα χρήματα αυτά για να αντιμετωπίσουμε αυτή την αύξηση. Η αύξηση αυτή ήταν πραγματικά μεγάλη και δυσβάστακτη για τα νοικοκυριά, για τους επαγγελματίες, αλλά γενικότερα για τον καθένα από εμάς. Η κυβέρνηση πήρε μέτρα άμεσα προκειμένου να διευκολύνει αυτήν την πολύ αρνητική κατάσταση, η οποία πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν εξαρτώταν από τις δικές μας κυβερνητικές επιλογές, ούτε γενικότερα από την πορεία της χώρας, αλλά ήταν ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο επηρέασε αυξήσεις κυρίως στην ενέργεια και οι παρεμβάσεις που ήταν δυνατόν να γίνουν στο διάστημα που προέκυψε με βάση τα οικονομικά της χώρας, την πανδημία και όλα όσα αντιμετωπίζαμε, πάρθηκαν μέτρα με μία μικρή μείωση στους λογαριασμούς της ΔΕΗ και με προβλέψεις σε συγκεκριμένες ομάδες πολιτών, όπως είναι οι νέοι αγρότες και όπως είναι οι συνεταιρισμοί και οι συνεργασίες. Οπωσδήποτε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πρέπει να πάρθουν και άλλα μέτρα προκειμένου να μπορέσουν να είναι βιώσιμες οι επιχειρήσεις και γενικότερα το κάθε νοικοκυριό να μπορεί να αντιμετωπίσει την καθημερινότητα. Ωστόσο όμως τα μέτρα δεν είναι απαραίτητο ή τουλάχιστον δεν είναι εφικτό πάντα να είναι γύρω από την ενέργεια και από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Θα μπορούν να διευκολυνθούν οι πολίτες και με άλλα μέτρα, όπως είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού, όπως είναι η προκαταβολή του φόρου, η μείωση του ΦΠΑ σε ορισμένα προϊόντα, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης η οποία μπορεί να συνεχιστεί και στο νέο χρόνο, οι τρεις ασφαλιστικές μονάδες οι οποίες και για το 2022 θα είναι λιγότερες και δεν θα καταβάλλονται, το τέλος κινητής τηλεφωνίας, ένα εργαλείο που έχουμε όλοι μας και μειώνεται στο 10% από 20% που ήταν για τους πολίτες πάνω από 29 χρονών, αλλά για τους κάτω από 29 δεν έχουμε αυτό το τέλος. Και γενικότερα από μία σειρά επιμέρους μέτρων, τα οποία καταρχήν σηματοδοτούν το ενδιαφέρον και την κατανόηση όλων μας και κυρίαρχα των Υπουργείων που ασχολούνται με τα επιμέρους θέματα, ότι υπάρχει ανάγκη στήριξης των νοικοκυριών και των επαγγελματιών. Από εκεί και πέρα αυτές οι μειώσεις αντιλαμβανόμαστε ότι και πάλι δεν διευκολύνουν ιδιαίτερα ορισμένες κατηγορίες πολιτών και ετοιμαζόμαστε και για νέες κινήσεις οι οποίες θα κρατήσουν τη χώρα όρθια γενικώς,
θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστάσεις και θα μπορούμε να πάμε στην επόμενη μέρα με σχετικές δυνάμεις. Πάντως, ο πληθωρισμός μετά από 10-12 χρόνια είναι στο 5,1%. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η αύξηση του ενεργειακού κόστους έχει συμπαρασύρει αγαθά, προϊόντα, υπηρεσίες. Συν βέβαια που υπάρχει το ζήτημα της πανδημίας και άλλες δραστηριότητες που συνεχώς ψαλιδίζουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Είναι μια δύσκολη συγκυρία και δεν ξέρω ποιο μείγμα πολιτικής κανείς μπορεί να προτείνει. Πραγματικά είναι μια δύσκολη συγκυρία και δεν ξέρω πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Θα ήταν μια λύση, αν η ΔΕΗ παρέμεινε στο δημόσιο και δεν κλείναμε τις λιμνητικές μονάδες, τουλάχιστον σε αυτή τη συγκυρία. Και απευθύνομαι σε μια βουλεύτρια της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, που γνωρίζει με εγκύτητα τα ζητήματα και τα ενεργειακά και της περιοχής. Πρέπει να αντιλαμβάνεστε και πολύ σωστά το λέτε, ότι νομίζω όλοι μας, αλλά θεωρώ και εγώ προσωπικά μέσα από τη διαδρομή μου, είμαι πάρα πολύ κοντά σε όλη αυτή την παροχή της κοινωνίας μας στην ενέργεια της χώρας και βέβαια από κοντά σε κάθε λεπτομέρεια που αφορά την μετάβαση. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι αυτό το ζήτημα, το οποίο μπορεί να αναλυθεί σε πολλά επιμέρους ζητήματα και υπάρχει θέση για το καθένα από αυτά, τη συγκεκριμένη στιγμή δεν επηρέασε αυτή η απόφαση την αύξηση των καυσίμων, την αύξηση της ενέργειας και την οικονομική κρίση που έχουμε σε αυτό το τομέα. Διότι η απόφαση για τις λιγνητικές μονάδες αφορά μια άλλη χρονική περίοδο. Την παρούσα, οι μονάδες οι οποίες έχουν κλείσει είναι αυτές οι οποίες ήταν προγραμματισμένες εδώ και δεκαετίες να κλείσουν, γιατί έλυγε ο χρόνος λειτουργίας τους, πήρανε και κάποιες παρατάσεις. Ως εκ τούτου λοιπόν δεν έχει αλλάξει σήμερα κάτι το οποίο θα επηρεάζει την όλη κατάσταση προς την θετική πλευρά, ναι, αλλά στο ή μείγμα, θα μας διευκόλυνε. Στο μείγμα καυσίμου, τώρα που είναι φθηνότερος ο λιγνίτης, έστω συγκυριακά θα πω εγώ, με την αύξηση του αερίου, είναι μόλις στο 7-8% ο λιγνίτης. Εάν ήταν λίγο πιο πάνω το μείγμα, αν ήταν δημόσια η ΔΕΗ, θα μπορούσε να δει στην ωριακή τιμή του συστήματος και στο χρηματιστήριο της ενέργειας, με μια δημόσια επιχείρηση, να συγκρατήσουμε τις τιμές και να συμπαρασύρει και τον ιδιωτικό τομέα. Κάτι που συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ξέρετε, επί μακρόν, πάνω από 100 μέρες τώρα, έχουμε την ακριβότερη τιμή στην ηλεκτρική ενέργεια στις δημοπρασίες που γίνονται. Θα το παρακολουθείτε, νομίζω. Ναι, το παρακολουθώ, αλλά έχω να σας πω το εξής, ότι η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, εκείνο που θα μπορούσε να κάνει αν ήταν στο 100%, είναι από τα χρήματα του δημοσίου να συνεισφέρει έτσι ώστε να μπορεί να παρέχεται φτηνότερα μια παροχή. Και αυτό δεν εμποδίζει να γίνει από τα ταμεία του δημοσίου προς αυτή την κατεύθυνση, όχι μέσω ΔΕΗ, αλλά απευθείας στον καταναλωτή. Εκείνο το οποίο επηρεάζει την όλη κατάσταση είναι η απελευθέρωση της ενέργειας, είναι το παγκόσμιο αυτό ενεργειακό γίγνεσθε στο οποίο συμμετέχουμε αναγκαστικά και αυτό δίνει γιατί κάθε όμως, φορά κύριε την Βριζίδου, δημοκρασία. Επειδή έχουμε... Ναι, προσέξτε λίγο κάτι. Τώρα αν ανοίξετε το κινητό σας μπορείτε να το δείτε. Ποιες είναι οι τιμές αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Γιατί στην Πολωνία... Το ξέρω. Γιατί στην Πολωνία, προσέξτε λίγο, αφού είναι διεθνές το φαινόμενο. Γιατί στην Πολωνία έχουμε 110 ευρώ ας πούμε, τη μεγαβατόρα και στην Ελλάδα έχουμε 270 ευρώ τη μεγαβατόρα. Γιατί συμβαίνει αυτό. Όχι, είναι άλλο το μείγμα καυσίμου. Είναι άλλο το μείγμα καυσίμου. Που γίνεται συστημικά ημερησίως, το ποιοι θα μπουν, οι ανανεώσιμες πηγές, ποιοι έχουν προτεραιότητα και το πόσο θα αξιοποιήσουμε το λιγνίτη στο ποσοστό που εμείς το επιθυμούμε, δεν εξαρτάται από εμάς, ούτε είναι 100% δημόσια επιχείρηση, αλλά εξαρτάται από μια ολόκληρη διαδικασία την οποία... Εάν πρέπει, και δεν ξέρω αν εγώ είμαι η καταλληλότερη, αλλά αν θα έπρεπε κάποια στιγμή και οι πολίτες να ξέρουν όλο αυτό το σύστημα, ίσως θα πρέπει να αφιερώσουμε κάποιο χρόνο και να πούμε αναλυτικά πώς ακριβώς παίζεται αυτό το παιχνίδι, το συστημικό αυτό παιχνίδι της ενέργειας. Επειδή το έχουμε αναδείξει πολλές φορές και με ειδικούς έχουμε συζητήσει και με εκπροσώπους των εργαζομένων, γι' αυτό σας το παραθέτω. Θα έχουμε την ευκαιρία, νομίζω, κάποια στιγμή να τα πούμε και με τον κύριο Σκρέκα. Λοιπόν, για να βάλουμε στην κουβέντα τους συναδέλφους, να ξεκινήσω με τον Κώστα το Μαυρίδη από τη Δυτική Μακεδονία. Η κυρία Βριζίδου είναι βουλεύτρια Κοζάνης, άρα να πάμε από εκεί. Έλα, Κώστα. Εγώ θέλω να προεκτείνω αυτό που νωρίτερα κουβεντιάζεται, το ότι μήπως τελικά κλειδί σε αυτή την ιστορία είναι ο καλύτερος έλεγχος της αγοράς της ενέργειας. Γιατί φαίνεται και καταγγέλλεται και από μερίδα και του πολιτικού κόσμου αλλά και
των συνδικαλιστών στην ενέργεια. Φαίνεται ότι δεν λειτουργεί ομαλά σε συνθήκες ανταγωνισμού η αγορά. Μήπως ενδεχομένως ακόμη σε μια ακραία περίπτωση πέρα από τον έλεγχο της αγοράς ο ορισμός ενός πλαφών στην ανώτατη τιμή θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο. Γιατί φαίνεται ότι εδώ μιλάμε για λειτουργία που κάποιοι λένε και σε συνθήκες καρτέλ. Έτσι ακριβώς βέβαια δεν είναι, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να ξέρετε ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ενέργειας ασχολείται ιδιαίτερα προς αυτή την κατεύθυνση, διότι είναι και το θεμέλιο της ανάπτυξης, της οικονομίας και γενικότερα της επιτυχίας ενός κυβερνητικού προγράμματος. Οπότε προφανώς εάν είναι εφικτό με διαπραγματεύσεις, με διάφορες παρεμβάσεις ή και με αποφάσεις στα θέματα της ενέργειας που θα μειώσουν αυτό το κόστος, καταλαβαίνετε ότι το επιθυμούμε πολύ περισσότερο από τον καθένα ή τουλάχιστον το ίδιο με όλους. Βέβαια αυτός ο χώρος είναι ιδιαίτερα σκληρός. Οι προδιαγραφές του δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμες και γι' αυτό το λόγο η κατάσταση βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο και προσπαθεί βέβαια και η κυβέρνηση και το Υπουργείο να έχει τις καλύτερες δυνατές τιμές, αλλά παράλληλα κατανοεί ότι και οι χρηματοδοτήσεις και οι διευκολύνσεις θα πρέπει να γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση, διότι εάν μπορέσει και καταφέρει να έχει χαμηλά την ενέργεια, δεν θα χρειαστεί να επιχορηγηθούν ή να στηριχτούν δεκάδες άλλοι κλάδοι οι οποίοι επηρεάζονται από αυτήν. Ωραία. Εκείνο όμως που θέλω έτσι να πω με βεβαιότητα για να το ακούσουν όλοι οι ακροατές σας που παρακολουθούν με αγωνία αυτό το θέμα είναι ότι όπως κατά την άποψή μου με συνέπεια και πολλή οργάνωση και ειδικούς γίνεται διερεύνηση του κάθε ζητήματος, πολύ περισσότερο στο θέμα της ενέργειας γίνεται δουλειά, γιατί κατανοούμε όλοι ότι εξαρτώνται πάρα πολλές παραμέτρους από αυτήν. Δίνω το λόγο στον Νίκο το Σπιτσέρι. Νίκο. Κύριε Βρυζίδου, είπατε ότι το πρόβλημα είναι παγκόσμιο όσον αφορά την ενέργεια και να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο όσον αφορά τα κάψιμα την τιμή του πετρελαίου και έχετε απόλυτο δίκιο. Ουδής θα μπορούσε να διαφωνήσει μαζί σας, αλλά υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο το θέτουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και οι βενζινοπόλες, οι πρατριούχοι. Το ζήτημα του υψηλού ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έχουν κατατεθεί πολλές προτάσεις για μείωση αυτού του φόρου κλιμακωτά έστω, μέχρι ότου περάσει η μπόρα. Γιατί δεν έχετε κάνει κάποιο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση? Κοιτάξτε, οι μειώσεις του φόρου κατανάλωσης, αν και σε επιμέρους ζητήματα όπως είναι ο φόρος του πετρελαίου κίνησης στους αγρότες, στους νέους αγρότες, όπου γίνεται η επιστροφή του 30% στις γυναίκες στα συνεταιριστικά σχήματα και γενικότερα σε χώρους στους οποίους χρειάζεται αυτή η στήριξη, έχουν πάρθει μέτρα. Από την άλλη, η μείωση η συγκεκριμένη δεν μπορεί να γίνει έτσι ακριβώς όπως το λέτε, διότι εντάξει είναι μια απλοϊκή μεθοδολογία ότι εφόσον είναι ακριβώς μειώσουμε το φόρο που αντιστοιχεί σε εμάς και είναι δική μας επιλογή και από εκεί και πέρα τα πράγματα θα είναι φτηνότερα. Όμως δεν μπορεί να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Εκτός από το Υπουργείο που ασχολείται με την ενέργεια, το Υπουργείο Οικονομικών έχει έναν ακόμη πιο σύνθετο ρόλο και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται τα επιμέρους ζητήματα, όσο τα έχω παρακολουθήσει, γιατί είχαμε πολλά ζητήματα τον τελευταίο καιρό, κυρίως την περίοδο της πανδημίας με τα κλειστά καταστήματα και την επιστροφή του φόρου και, εν πάση περιπτώσει, γενικότερα την διαχείριση των οικονομικών ζητημάτων, απεδείχθη εκεί από την ενημέρωση που έκανε ο Υπουργός των Οικονομικών, ο κύριος Σκυλακάκης και ο κύριος Βεζιρόπουλος, ότι δεν γίνεται έτσι απλά, αλλά γίνεται με έναν συνδυασμό καταρχήν των εσόδων που πρέπει να έχει το κράτος και κατά δεύτερον σε κάθε επιμέρους κλάδο ποιο είναι το ύψος του προϋπολογισμού και πόσο μπορεί να γίνει αυτή η μείωση. Ο Υπουργός μάλιστα, επειδή ετέθη αυτό το θέμα
όχι έτσι ακριβώς, αλλά παραπλήσια από πολλές ομάδες επαγγελματιών, επιχειρηματιών, τότε που είχαμε την περίοδο που ήταν όλα κλειστά τα καταστήματα, θέλησαν να κάνουν τηλεδιάσκεψη με παραγωγικούς φορείς και τους ενδιαφερόμενους σε συσκέψεις σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, όπου εκεί για 5 ώρες ανέλησε όλα αυτά τα δεδομένα, εξηγώντας ότι η προσπάθεια που γίνεται είναι πραγματικά υπερπροσπάθεια, δεν γίνεται μια αποσπασματική μείωση ή μια χρηματοδότηση, μια μικρή βοήθεια για να ξεπεραστούν τα προβλήματα, αλλά έχει μπει στο τραπέζι ένα πολύ εξειδικευμένο σχέδιο για να κρατήσει την οικονομία στα πόδια της, να κρατήσει τη χώρα και τους επιμέρους επιχειρηματίες ιδιώτες. Κυρία Βριζέδου, θέλω λοιπόν να πω ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό έτσι απλά όπως λέγεται, διότι δεν είναι εφικτό. Ο Υπουργός των Οικονομικών μας έχει εξηγήσει και στη Βουλή πώς ακριβώς μπορεί να αντιμετωπιστεί ή πώς μπορούμε να βάλουμε κάποια κονδύλια για να διευκολύνουμε. Κυρία Βριζίδου, με επιτρέπετε λίγο. Αυτό το λέει μόνο ο κύριος Σταϊκούρας και θα σας πω γιατί. Το λένε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, κλιμακωτά, άλλο στη θέρμανση, άλλο στα αυτοκίνητα, η βενζίνη κτλ. Διότι είχαμε τον κύριο Κούση, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Ελλάδος. Λέει, εμείς το φωνάζουμε από το 20 και πάντα το φωνάζουμε. Γιατί? Από τα στοιχεία που έχουν αυτοί, όταν μειώνεται η ζήτηση και η κατανάλωση των καυσίμων, εισπράττει λιγότερα το κράτος. Δώστε τη δυνατότητα να μην μειωθεί η ζήτηση, να υπάρξει η κατανάλωση, να μην παγώνει και ο κόσμος, να μπορεί και να μετακινείται ο κόσμος με ασφάλεια. Διότι με την πανδημία δεν μπορούμε να συγχρονιζόμαστε όλοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καθένας παίρνει το αυτοκίνητό του. Και θα ήταν και καλύτερο και για την πανδημία αυτό, να μην έχουμε διασπορά. Δώστε λοιπόν αυτή τη δυνατότητα. Με την αύξηση της ζήτησης που θα υπάρξει, το κράτος δεν θα έχει απώλειες, γιατί πάλι θα εισπράττει τους φόρους του. Είναι άλλο να εισπράξω το 10% από 100 μονάδες που θα πουλήσω και άλλο να εισπράξω το 20% ενώ θα πουλήσω 30 μονάδες. Καταλάβατε. Αυτή είναι η προσέγγιση, η πρόταση των Βενζινοπολών και της αντιπολίτευσης. Γιατί δεν το καταλαβαίνει ο κύριος Σταϊκούρας? Εμάς μας φαίνεται λογικό αυτό. Η άποψη των Βενζινοπολών την σέβομαι. Και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, όχι μόνο των Βενζινοπολών, που τα επεξεργάζονται τα στοιχεία και εκεί κάποιοι ειδικοί επιστήμονες τα κοστολογούν, τα καταθέτουν. Ναι, θα σας πω. Δεν είναι όλα δηλαδή οι προτάσεις αυτές. Είναι κοστολογημένες. Οι Βενζινοπόλες πολύ καλά το λένε, αλλά πραγματικά δεν μπορείς να ξέρεις ότι αν το μειώσεις αντί για 10, εάν θα κινηθεί και θα είναι 100. Αν και το ζήτημα δεν είναι. Όταν το πετρέλαιο θέρμανσης είχε 75 λεπτά, μας είπε ο κύριος Κούσης, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών, ζεστάθηκε ο κόσμος και αυξήθηκε η ζήτηση. Έτσι δεν είναι, αν θυμούμε καλώς, εδώ είναι οι συνάδελφοι. Τώρα λέει που είναι εκεί το πετρέλαιο, με το σταγονόμετρο λέει πουλάμε. Και ρεύμα δεν μπορεί να κάψει ο κόσμος γιατί ακρίβεινε. Δεν μπορεί να κάψει και ρεύμα γιατί ακρίβεινε το ρεύμα για να ζεσταθεί. Αυτά μας είπε ο άνθρωπος. Ναι, σωστά το είπε και πρέπει να ξέρετε ότι ως πολίτης και εγώ αυτής της χώρας μαζί με δεκάδες συμπολίτες μας που συζητώ, οπωσδήποτε βούλησή μου και επιθυμία μου θα ήταν να μπορέσει να γίνει μείωση έστω και από τον ειδικό φόρο. Ναι, πάλι θα έχει τα έσοδα του το κράτος. Μπορεί να μην πάρει, ξέρω εγώ, το 70% των φόρων, να πάρει το 50%. Αλλά με την αύξηση, όμως της ζήτησης, θα ισοσκελίσει αυτή τη διαφορά του 20%. Ακριβώς. Αυτή είναι η πρόταση. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο απλά μαθηματικά ότι θέλουμε ένα νούμερο 10 και επειδή αυτό δεν συμπληρώνεται, έχει αυτό το νούμερο φόρος και ότι αν καταφέρουμε να έχουμε περισσότερη κατανάλωση θα το συμπληρώσουμε. Άλλωστε, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, θα σας πω δύο πράγματα. Είπα καταρχήν ότι για μένα θα ήταν ευχάριστο να μπορούσε να γίνει με αυτόν τον τρόπο και οπωσδήποτε εμείς και το εισηγούμαστε και το συζητάμε με τους ειδικούς του Υπουργείου Οικονομικών να δουν και αυτή τη διάσταση. Οπότε όταν παλιότερα πριν είμαι σε αυτή τη θέση, το είχαμε εισηγηθεί και πάλι θέση που λειτουργούσα και για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας να υπάρχουν κάποιες διευκολύνσεις, γιατί εκεί έχουμε πολύ μακρύ χειμώνα και παγετούς και γενικότερα στην Βόρεια Ελλάδα. Όμως τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κάποια από αυτά υπήρξαν η κυβέρνηση. Και πάντοτε υπήρχε κρύο και πάντοτε τα τελευταία 10 χρόνια ή και περισσότερο από τότε που έχουμε την οικονομική κρίση ήταν δυσβάστακτο το κόστος της θέρμανσης, ιδίως στα χωριά των περιοχών που έχουν χειμώνα με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Όμως, εφόσον το θεωρούν σωστό, δεν θυμάμαι εγώ να υπήρξε αυτός ο νόμος
και μάλιστα έτσι θεαματικά όσο κυβερνήσαν. Τώρα κάποια κόμματα που δεν κυβέρνησαν ποτέ, εντάξει, εκ του ασφαλούς μπορούν να κάνουν μια τέτοια εισήγηση. Εγώ σας άρα θέτω το ερώτημα, κοιτάξτε να δείτε, σας θέτω εφικτό, το ερώτημα. Ξέρετε πολύ καλά ότι η χώρα με τα μνημόνια ήταν σε έναν αυστηρό δημοσιονομικό έλεγχο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αυτό το δημοσιονομικό έλεγχο και έχουμε και την έγκριση, τη συνένεση, διότι συμβαίνει σε άλλες χώρες, της αρμόδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μπορούμε να μειώσουμε τους φόρους στα καύσιμα. Αυτό είναι της πάσης γνωστό. Είναι άλλη περίοδος που αναφέρεστε με αυτή που διανύουμε σήμερα. Και λόγω και της πανδημίας είναι και πιο ελαστικά τα δημοσιονομικά. Κοιτάξτε να δείτε. Γενικότερα, εγώ προσωπικά, εντάξει, χωρίς ας πούμε υπερβολή, αλλά εκπλήσωμαι από την αντιπολίτευση η οποία το προηγούμενο διάστημα υπήρξε κυβέρνηση, η οποία ασκεί κριτική σε πολλά θέματα και στα νοσοκομεία και στα θέματα της υγείας και στα θέματα της παιδείας και στα θέματα των προσλήψεων και στα θέματα και όταν κάποιες φορές βέβαια συνάδελφοι οι οποίοι έχουν εμπειρία ή διατέλεσαν ή είναι υπουργοί κάνουν πολλά επιμέρους ερωτήματα, αλλά εγώ προσωπικά ρωτώ ότι μα κανένα από όλα αυτά δεν έχει γίνει στο παρελθόν επί 5 χρόνια. Το να λέμε ότι είχαμε μνημόνια και δεν μπορούσαμε, αυτό τι σημαίνει? Ότι αυτομάτως δηλαδή απαλλάσσεται πλήρως μία πενταετής διακυβέρνηση από κάθε τι που θα μπορούσε να κάνει και νομιμοποιείται ή μάλλον δικαιολογείται να ασκεί κριτική σε κάθε βήμα, διότι μπορεί αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει η έννοια του μνημονίου έτσι όπως ήταν στο παρελθόν, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι οι περιορισμοί είναι εξίσου σημαντικοί, διότι έστω και δεν έχεις περιορισμό σε κάποια πρόσληψη. Μπορείς να πάρεις 50 άτομα κάπου όταν τα έσοδα και τα έξοδα δεν το επιτρέπουν για να πληρωθούν οι μισθοί τους. Λέω ένα απλό παράδειγμα. Δηλαδή οι περιορισμοί πρέπει να ξέρετε ότι είναι εξίσου σημαντικοί και δυσβάστακτοι σε συνδυασμό με την πανδημία η οποία έφερε ακόμη πιο δύσκολα δεδομένα προς διαχείριση και ως εκ τούτου λοιπόν εντάξει, ας μου επιτραπεί εμένα περιορισμοί να βάλω και να αμφισβητώ την αντιπολίτευση τουλάχιστον που κάνει κριτική σε αυτό. Οι περιορισμοί πολλές φορές είναι και ιδεολογικοί, είναι πώς θα αντιλαμβάνεται κανένα στα θέματα και τι κράτος θέλει να δομήσει. Λοιπόν, πάω στον Κώστα, πάω στη Δήμητρα τη Μακρή. Ο Κώστας Μαυρίδης είχε τοποθετηθεί και ρωτήσει. Δήμητρα. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι εντελώς διαφορετικό. Είδα προηγουμένως, και αν δεν κάνω λάθος διαψεύστε με, ένα τηλεγράφημα το οποίο έλεγε ότι θα μπουν ειδικοί ελεγκτές στη ΔΕΗ προκειμένου να ελέγξουν αν όντως πραγματοποιούνται οι εκπτώσεις προς τους πολίτες. Αυτό δεν σημαίνει, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, δεν υπάρχει έλεγχος και χρειαζόμαστε ακόμη έναν από πάνω να ελέγξει αν όντως γίνονται οι εκπτώσεις για τους πολίτες. Κοιτάξτε, η μορφή με την οποία λειτουργεί σήμερα ο τομέας της ΔΕΗ για τους λογαριασμούς, οπωσδήποτε αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένας δημόσιος οργανισμός και οι υπάλληλοι λειτουργούν και με γνώση των κανόνων, των νόμων και με την ανάλογη συνειδησία. Όμως, κατά καιρούς υπάρχει και μία αμφισβήτηση από τους πολίτες ή δεν είναι όλα τόσο εύκολα κάποιες φορές κατανοητά και έχω ακούσει και εγώ να μου λένε ότι ποια μείωση, δεν έχει γίνει ποτέ η μείωση, πού είναι το ποσό, εγώ βλέπω πληρώνω τα ίδια και εν πάση περιπτώσει λογικά όταν υπάρχουν δύσκολες συνθήκες υπάρχει και η αμφισβήτηση. Όπως λοιπόν όλοι ελεγχόμαστε και οι δήμαρχοι και οι πολίτες και οι επαγγελματίες από διάφορους ελεγκτικούς μηχανισμούς, εγώ θεωρώ ότι και αυτό δεν είναι κακό. Καταρχήν γιατί πιθανότατα να υπάρξουν και κάποια λάθη. Κατά δεύτερον, για να υπάρξει ασφάλεια και εμπιστοσύνη των πολιτών και, εν πάση περιπτώσει, ο έλεγχος, εφόσον γίνεται σε κάθε τομέα και στον πιο απλό πολίτη κατανοείται ότι γίνεται έλεγχος για διάφορα πράγματα που αφορούν την λειτουργία του, καλό είναι να γίνει και εδώ, γιατί είναι ένας τομέας που καίει, που προβληματίζει και που ενδιαφέρει. Τώρα, την άποψή μου δεν είναι αρνητικό. Και πιστεύω ότι θα βοηθήσει προς την πλευρά της ασφάλειας. Και τώρα ένα τελευταίο θέμα με τη τηλεθέρμανση. Δείξαμε και ένα ρεπορτάζ όπου αποφασίστηκε έτσι δεν κόστα να έχουμε αύξηση της τιμής της τηλεθέρμανσης. Για την Κοζάνη. Στην Κοζάνη. Για την Κοζάνη. Αλλά αυτό που θέλουμε να ρωτήσουμε την κυρία Βριζίδου είναι υπήρχε μία τροπολογία, να το πω έτσι, που αναμένουμε μία εξειδίκευση στο επίδομα θέρμανσης που δίνεται για το πετρέλαιο
για πρώτη φορά που μπήκε και η τηλεθέρμανση. Εκεί τι γίνεται τώρα, κάτι αναμένανε εδώ και οι δημοτικές επιχειρήσεις. Υπάρχει αυτή η εξέλιξη, κυρία Βριζίδου? Είναι ένα θέμα το οποίο μας το έχουν βάλει κατά εξακολούθηση. Κοιτάξτε, καταρχήν στο θέμα της τηλεθέρμανσης, βεβαίως σε προηγούμενο νόμο είχαμε ψηφίσει το προηγούμενο διάστημα για την χρηματοδότηση και την οικονομική στήριξη της τηλεθέρμανσης της Πτολεμαϊδος. Ναι, αλλά εδώ καταναλώνουμε και έρχεται μετά ο λογαριασμός και εξοπλιστικός το Μάιο. Επειδή όμως το πετρέλαιο θέρμανση είναι κάτω από άλλες διαδικασίες, πρέπει να υπάρξει μια άλλη απόφαση, μια τροπολογία, πώς να το πω τώρα, μια εξειδίκευση, αν θέλετε. Αυτό γίνεται μελέτη και ούτε καν με τροπολογία, όπως και το προηγούμενο μπήκε κανονικός νόμος, όπου περιέγραφε με επιμέρους άρθρα όλες τις λεπτομέρειες, γιατί κάποια σύνθετα θέματα δεν μπορούν με λίγες σειρές μιας τροπολογίας να λύσουν. Άρα χρειάζεται εφαρμοστικός, εφαρμοστικός λέτε τώρα. Χρειάζεται ένας εφαρμοστικός νόμος. Ναι. Χρειάζεται κάτι πότε θα το έχουμε όμως, αυτό, πότε θα το έχουμε αυτό για να ξέρουν και οι πολίτες. Εγώ πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα, έτσι και αλλιώς αναγκαστικά, γιατί όπως έχετε καταλάβει, το θέμα τηλεθέρμανση μπήκε στο τραπέζι και είναι κάτι για το οποίο, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να επενέσουμε αυτή την κυβέρνηση, η οποία κατενόησε το μεγάλο ζήτημα της περιοχής του νομού Κοζάνης και βέβαια και δίπλα της Φλόρινας με τον Δήμο του Αμιντέου, το πόσο σημαντικό είναι για την Κοζάνη και την Πτολεμαϊδα και την επέκταση βέβαια και σε άλλες περιοχές όπως τώρα μελετάτε, η χρήση της τηλεθέρμανσης ήταν μια ανταπόδοση στην περιοχή, η οποία όμως έμπαινε σε επισφάλεια το τελευταίο διάστημα, ανεξάρτητα από τις επιλογές της απολιγνητοποίησης, γιατί η Πτολεμαϊδα, η οποία τροφοδοτούνταν από την καρδιά, ήδη είχε ημερομηνία λήξης και με παρατάσεις συγκεκριμένες μπορούσε να λειτουργήσει για λίγο ακόμη. Οπότε και τίποτε να μην γινόταν σε σχέση με την απολιγνητοποίηση, δεν υπήρξε πρόβλεψη, δεν υπήρξε οργάνωση και η πόλη της Πτολεμαϊδος θα έμενε πραγματικά χωρίς τηλεθέρμανση. Σε συνδυασμό λοιπόν με όλα τα άλλα τα οποία προγραμματίζονται στη μετάβαση της ενέργειας, η κυβέρνηση κατάλαβε ότι αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα και ήδη προγραμμάτισε με την χρηματοδότηση από τα πρώτα έργα της μετάβασης με 110 εκατομμύρια την συμπαραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας και την στήριξη καταρχήν της Πτολεμαϊδος, η οποία άμεσα έχει πρόβλημα με την μη λειτουργία επαρκώς του ΑΕΣ καρδιάς και επαναλαμβάνω από κάτι το οποίο ήταν ήδη προγραμματισμένο και ξέραμε ότι θα έλεγε εδώ και πολλά χρόνια και παρόλα αυτά το τελευταίο διάστημα δεν οργανώθηκε κάτι για να αντιμετωπιστεί, αλλά βέβαια και για τον Άγιο Δημήτριο που τροφοδοτείται η Κοζάνη, όπου και αυτός έχει ημερομηνία λήξης και αν δεν θεωρήσουμε την τελευταία που έχει πάρθει από τη σημερινή κυβέρνηση και για εκείνη δεν ήταν πέρα του 28, έτσι λοιπόν γίνεται αυτή η μεγάλη παρέμβαση, η οποία είναι ένα έργο τεχνοκρατικό υψηλών προδιαγραφών, είναι η λύση για τις επόμενες δεκαετίες και εκτιμούμε ότι θα στηρίξει την περιοχή, γιατί εάν αυτή δεν πήγαινε καλά θα ήταν ένα δυσβάστακτο πλήγμα και σε συνδυασμό με την αγωνία και την προσπάθεια που κάνουμε για την εξασφάλιση θέσεων εργασίας και νέων πυρήνων εργασιακών στην περιοχή, θα είχαμε ένα φορτίο βαρύ που δεν θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε. Ωραία. Να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Βριζίδου για την παρουσία της. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα έχουμε την ευκαιρία και να τα ξαναπώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα σε όλους. Απόγευμα. Πάμε κυρίες και κύριοι, σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, μπαίνουμε και στην τελική ευθεία της σημερινής μας συνάντησης. Σε κινητοποίησεις προσανατολίζονται όλοι οι αγρότες της χώρας. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ, να συνομιλήσουμε με τους συναδέλφους τον Κώστα τον Μαυρίδη, τον Νίκο τον Σπιτσέρη και την
Δήμητρα την Τσάτσου, να δούμε ποια είναι τα τελευταία δεδομένα. Ξεκινάω από τη Δυτική Μακεδονία, Κώστα. Ναι, σε ό,τι αφορά τη Δυτική Μακεδονία, να σας πω ότι αυτό που φαίνεται ως πυρήνας, ως μπλόκο, όπως λέγεται στην αγροτική γλώσσα που έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια, είναι στην περιοχή της Καστοριάς, το Άργος Ορεστικό. Έχουν βγει κάποια τρακτέρ, είναι αλήθεια, στις πλατείες κάποιων χωριών, όμως πιο οργανωμένα θα το πράξουν λόγω της παγωνιάς και των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών, μας είπαν από Δευτέρα. Επίσης, και εκεί είναι το κύριο βάρος, σε πανθεσσαλική συγκέντρωση, στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου, στα Φάρσαλα, υπάρχει το πανελλαδικό μπλόκο των αγροτών, το γνωστό και ως μπλόκο της Νίκαιας. Εκεί θα πάρθουν αποφάσεις. Φαίνεται ότι η επόμενη εβδομάδα είναι εβδομάδα κινητοποιήσεων για τους αγρότες. Μάλιστα. Πάω στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, στον Νίκο το Σπιτσέρι. Ναι, θα μας πει ο Νίκος και από εκεί ποια είναι τα δεδομένα, αλλά νωρίτερα να πάω λίγο στη Θεσσαλονίκη και στη Δήμητρα την Τζάτσου. Τι γίνεται με τους αγρότες μας στην Κεντρική Μακεδονία, Δήμητρα? Και στην Κεντρική Μακεδονία και συγκεκριμένα στην Χαλκιδόνα πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας οι αγρότες. Έβγαλαν στους δρόμους τα τρακτέρ, έκλεισαν συμβολικά τον κόμβο για μισή ώρα. Νωρίτερα, ωστόσο, είχε προηγηθεί το ότι πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ επί της Μοναστηρίου, όπου ζήτησαν να βρεθούν με τους αρμόδιους. Δεν τους άφησε η αστυνομία, με αποτέλεσμα να επιστρέψουν στον κόμβο της Χαλκιδόνας. Οι αγρότες θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και μάλιστα θα τις κλιμακώσουν. Μάλιστα. Για να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ της Δήμητρας της Τσάτσου με τις κινητοποιήσεις των αγροτών που έχουμε στην Κεντρική Μακεδονία. Ξεκίνησε ο χορός των κινητοποιήσεων από τους αγρότες και εκτινοτρόφους της χώρας, οι οποίοι και διοργανώνουν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Σε συμβολική κατάληψη, με 25 τρακτέρες στον κόμβο της Χαλκιδόνας, προχώρησαν οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλογών της Μακεδονίας, που έκλεισαν για μισή ώρα την κυκλοφορία ως απάντηση στην άρνηση της αστυνομίας να επιτρέψει στα τρακτέρ να μεταβούν στη Θεσσαλονίκη για τη διαμαρτυρία που είχε προγραμματιστεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αγρότες ότι δεν θα εγκαταλείψουν τον αγώνα τους, αλλά θα συνεχίσουν ακόμα πιο συντονισμένα και μαζικά. Το ερχόμενο Σάββατο στις 11 το πρωί θα συναντηθούν οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων της Μακεδονίας στα Γιάννητσα, προκειμένου και να αποφασίζουν τις επόμενες κινητοποιήσεις τους. Ακύρωσαν τη συνάντηση σήμερα 12 ώρα το μεσημέρι. Λες και θα πάρουμε εμείς με τα πόδια στην Αθήνα. Ακύρωσαν τη συνάντηση που είχαμε 12 ώρα το μεσημέρι. Έφεραν δύο κλούβες μάτι. Δεν αφήνω τους συναδέλφους από Δυτική Θεσσαλονίκη να έρθουν εδώ. Εδώ και 3-4 μέρες έχουμε ανακοινώσει μια διαμαρτυρία που θα κάναμε στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε μια συμφωνία με την αστυνομία να έρθουν συμβολικά 20 τρακτέρ από τα Γιάννητσα και από το Πολύκαστρο. Η συμφωνία δεν τηρήθηκε, τα έχουν σταματημένα στη Χαλκιδόνα. Υπάρχει κόσμος εκεί, πηγαίνουμε και εμείς να συμπαρασταθούμε στους συναγωνιστές μας. Η σημερινή συγκέντρωση, όπως είπε ο κύριος συνάδελφός μου, έγινε με σκοπό να μεταφέρουμε τα προβλήματά μας και σε όλη την κοινωνία της χώρας για να ξέρουν τι τραβάμε αυτή τη στιγμή όλοι μας οι αγρότες που παλεύουμε στον πρωτογενή τομέα για να ζήσουμε τις οικογένειές μας και όχι μόνο. Και κατά δεύτερον, να εισακουστούμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο μέχρι στιγμής δεν ανασκύπτει όπως πρέπει στα προβλήματά μας. Οι κτηνοτρόφοι μας, οι οποίοι έχουν δει το τελευταίο διάστημα να υπάρχει μια τραυματική αύξηση του κόστους παραγωγής τους, είτε είναι αυτό το ρεύμα, είτε είναι οι ζωοτροφές, είτε είναι όλα τα υπόλοιπα. Κόστος παραγωγής και τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια αποτελούν αιχμές των ζητημάτων που προβάλλουν οι αγρότες, που όπως λένε, εάν δεν υπάρξει κάποια παρέμβαση, η καλλιέργεια φέτος καθιστάται όχι μόνο ασύμφορη, αλλά αδύνατη. Τα προβλήματα είναι πολλά, είναι γνωστά, είναι η ενέργεια, είναι το πετρέλαιο. Ο συγκεκριμένος φορέας είναι ο φορέας που καταθέτουμε τα όρια της δηλώσεις μας και ήρθαμε για ένα και μοναδικό αίτημα για τα ηλεκτρονικά ενοικιαστήρια που τα κάναμε υποχρεωτικά μέχρι το 31 Μαΐου. Θα μείνει το 30-40% της ελληνικής γης αδήλωτο, θα χαθούν πόροι, ποιος θα αναλάβει το πολιτικό κόστος δεν ξέρουμε. Να πάμε λίγο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και στον Νίκο το Σπιτσέρι. Νίκο, οι αγρότες μας εκεί προσανατολίζονται σε κινητοποίησεις ή είναι και εκεί σε αναμονή να πάρθουν αποφάσεις τις επόμενες ημέρες? Είναι σε αναμονή, αλλά για τους αγρότες όλης της χώρας δεν φαίνεται να υπάρχει άλλο περιθώριο. Η εξίσωση δεν βγαίνει. Στο σημείο που έχει φτάσει το ενεργειακό κόστος και όλα τα αγροεφόδια, καθώς
και η αύξηση του μεταφορικού κόστου, θα έχουμε πει πολλές φορές, Θόδωρε, καθιστά εξαιρετικά επισφαλή την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Δεν ξέρω με αυτά τα δεδομένα πόσοι από τους αγρότες θα μπορέσουν να μπουν στη διαδικασία να προμηθευτούν τα απαραίτητα και να προχωρήσουν. Είναι βέβαιο ότι πολλοί βρίσκονται σε μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Μπορούν και δεν μπορούν να μπουν στα χωράφια τους. Άχι. Με αυτά τα δεδομένα, το να μπουν σε κινητοποιήσεις σε αυτόν τον χρόνο είναι πάρα πολύ πιθανό. Ωραία. Άρα, ανακεφαλαιώνοντας, να πούμε ότι όπως μας είπε ο Κώστας ο Μαυρίδης, σε κινητοποίησεις προσανατολίζονται οι αγρότες, οι οριστικές αποφάσεις για την κεντρική Ελλάδα, για τη Θεσσαλία και όχι μόνο θα παρθούν στον μπλόκο της Νίκαιας, έτσι δεν είναι Κώστα, το Σάββατο. Στον μπλόκο της Νίκαιας που συνεδριάζει στα Φάρσαλα, το Σάββατο. Το μεσημέρι στις 12. Ήδη έχουμε κινητοποίησεις στην κεντρική Μακεδονία, στη Χαλκιδόνα που μας είπε η Δήμητρα Ιτσάτσου και βέβαια αναμονή να δούμε τι θα γίνει και στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να πάω λιγάκι στον Νίκο τον Σπιτσέρη, όπου έχουμε προβλήματα εκεί με το ΕΚΑΒ, έτσι Νίκο, για πες μας. Το ΕΚΑΒ ήταν που ήταν αποδυναμωμένο, ήρθε και η κατάσταση με την κακοκαιρία και με ό,τι βίωσε η Αττική, όπου ένα ακόμη πλήρωμα πήγε να βοηθήσει και λογικό είναι, αλλά αυτό άφησε το ΕΚΑΒ εδώ εντελώς στην τύχη του. Είναι σε κατάσταση αποσύνθεσης, πάντως εξαιρετικά αποδυναμωμένο. Μάλιστα. Για να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ. Αντίθετος με το γεγονός ότι αναχώρησαν για Αθήνα εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ Καβάλας προκειμένου να ενισχύσουν το έργο στην πρωτεύουσα, δηλώνει ο πρόεδρος των εργαζομένων ΕΚΑΒ Καβάλας από τη στιγμή που καθημερινά τα επιδημιολογικά δεδομένα στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας είναι αυξημένα και η πίεση είναι μεγάλη. Όταν υπάρχουν καθημερινά 250, 300, 150 κρούσματα, τα οποία αρκετά από αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν, νομίζω ότι το να στείλουμε φέτος ήταν μια λάθος απόφαση της διοίκησης, η οποία δεν εκτίμησε σωστά την κατάσταση κατά τη γνώμη μας και δεν έπρεπε να πάρει άτομα επιλεκτικά μάλιστα από την Καβάλα, δηλαδή από το ΕΚΑΒ Καβάλας, από την Λάρισα, από τη Λαμία, από τα Ιωάννινα, από την Αλεξανδρόπολη και από την Κοζάνη. Οι συνάδελφοι βέβαια θα γυρίσουν πιθανότατα στο τέλος της εβδομάδας. Αν και σήμερα έως και την Τετάρτη βρισκόμαστε σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα με εντολή του Προέδρου και βέβαια σε συνεννόηση με την πολιτική προστασία στην οποία ανήκουμε και εμείς λόγω του παγετού και των καιρικών συνθηκών που επικρατούν σε όλη την Ελλάδα. Δεν μπορούσε να πάρει μια ξεχωριστή απόφαση για την Νότια Ελλάδα, ας πούμε, που πλήγεται περισσότερο και να αφήσει την Βόρεια Ελλάδα. Το ΕΚΑΒ από τη Δευτέρα βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με τον κύριο Τσιτσιλικάκη να αναφέρει ότι αυτό είναι σχετικό, καθώς στην πράξη οι δυνατότητες είναι περιορισμένες, το προσωπικό ελάχιστο και τα οχήματα εξίσου λίγα. Βέβαια, το να προσφέρουμε είναι σχετικό και αυτό, διότι και να θέλουμε δεν μπορούμε, διότι και τα οχήματά μας. Δηλαδή, έχουμε. Ακριβώς. Έχουμε στείλει δύο ασθενοφόρα στην Αθήνα. Οπότε και αν χρειαστεί να βγάλουμε, μπορούμε μόνο ένα στενοφόρο να βγάλουμε, δεν μπορούμε να βγάλουμε κάτι παραπάνω και εκείνο θα δούμε αν μπορούμε να το βγάλουμε. Έτσι. Μια σεζόν αυτή τη στιγμή, μάλλον μια περίοδος στην οποία αναμένουμε και εμείς τέλος του μήνα την ερχόμενη εβδομάδα κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι είχαν νοσήσει και οι οποίοι δεν επιθυμούν να κάνουν το εμβόλιο, υπάρχει περίπτωση να βγουν και αυτοί σε αναστολή. Συνεχίζουν να υπάρχουν συνάδελφοι. Οι τέσσερις συνάδελφοι οι οποίοι βρίσκονται από το Σεπτέμβριο σε αναστολή. Μία συνάδελφος έχει πάει με μία μετακίνηση για δύο μήνες στη Θεσσαλονίκη. Γενικώς υπάρχει μια αιμορραγία στο προσωπικό. Αν τα βάλουμε όλα αυτά κάτω και τα προσθέσουμε, ουσιαστικά είναι 8 άτομα τα οποία μπορεί να μεγαλώσει ο αριθμός. Σκεφτείτε ότι για να λειτουργήσει ένα ασθενοφόρο σε καθημερινή βάση, 24ωρη βάση, χρειάζεται 10 με 11 άτομα. Με βάση λοιπόν όλα αυτά που σας ανέφερα πριν και για την έλλειψη προσωπικού, θα πρέπει να πούμε ότι πρέπει επιγόντως να γίνουν προσλήψεις στο ΕΚΑΒ Καβάλας. Από την άλλη, θα πρέπει επικουρικό προσωπικό που απασχολείται χρόνια εδώ και καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να προχωρήσει η δουλειά μας. Διοικητικό προσωπικό που δουλεύει αυτή τη στιγμή. Ξέρετε, ένα ασθενοφόρο αν χαλάσει θα πρέπει να το δουν οι τεχνικοί,
να περάσει από κάποιες επιτροπές, να γίνουν κάποια έγγραφα ώστε να πάρουμε ανταλλακτικά. Όλα αυτά χρειάζονται διοικητικούς υπαλλήλους. Απασχολούνται λοιπόν συνάδελφοι διοικητικοί, οι οποίοι είναι επικουρικό προσωπικό, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και θα πρέπει και αυτοί να γίνουν μόνιμοι. Από την άλλη, θα πρέπει να έρθουν και αρκετοί διασώστες. Υπάρχουν προβλήματα στα κέντρα υγείας, τα οποία τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, υπολειτουργούν. Και βέβαια, να μην ξεχάσουμε, έτσι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, τους έμπειρους συναδέλφους, οι οποίοι βρίσκονται σε αναστολή και οι οποίοι θα πρέπει τελικά, μιας που η κατάσταση είναι τέτοια και γενικώς αποδεικνύεται ότι όλοι νοσούν τελικά, θα πρέπει να βρεθεί λύση, όπως ισχύει και στο υπόλοιπο, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, έστω με rapid test 2-3 την εβδομάδα, να έρχονται να πληρώνουν οι ίδιοι τους, ούτως ώστε και το σύστημα υγείας να βοηθηθεί, γιατί ματώνουμε. Έτσι, θα πρέπει να βοηθηθούμε και εμείς από έμπειρο προσωπικό, το οποίο μην ξεχνάμε μέχρι, μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου, έτσι, που ίσχυσε και η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Όλοι αυτοί βοηθούσαν και διακομίζανε περιστατικά με COVID, με κορονοϊό. Οπότε για 2 χρόνια, περίπου 1,5 χρόνο, είχαν την απαραίτητη εμπειρία και το γνωρίζανε το θέμα. Οπότε ζητάμε και εμείς έστω να το ξανασκεφτούν η κυβέρνηση, αυτοί οι οποίοι τέλος πάντων είναι υπεύθυνοι, αυτοί οι υπάλληλοι, οι λίγοι ας πούμε, που έχουν μείνει από την Ελλάδα, υγειονομικό προσωπικό, όχι μόνο από το ΕΚΑΒ και από τα νοσοκομεία, να επιστρέψουν, ώστε να ανοίξουν και κάποιες κλινικές. Μένουμε στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και στον Νίκο το Σμιτσέρι, όπου έχουμε θέματα και με τους οδηγούς στα ταξί. Τι ακριβώς συμβαίνει, Νίκο? Τότε κάποτε το επάγγελμα του ταξιτζή ήταν ένα κανονικό επάγγελμα. Και μάλιστα ήταν φορές και ήταν πόλεις που ήταν ένα πολύ καλό επάγγελμα, το οποίο εφόσον το κυνηγούσες άφηνε ένα πολύ καλό εισόδημα. Τα τελευταία χρόνια η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο. Ήρθε και η πανδημία να δώσει τη χαριστική βολή. Οι καβαλιώτες δεν κυκλοφορούν, δεν παίρνουν ταξί, δεν υπάρχουν κέντρα διασκέδασης. Και ό,τι τέλος πάντων κυκλοφορεί, πάλι οι πολίτες που κυκλοφορούν το βράδυ στην Καβάλα αλλά και κατά τη διάρκεια της μέρας δεν είναι πολλοί, με αποτέλεσμα πολλοί ταξιδιώτες να υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν το επάγγελμα ή να μπαίνουν πια σε αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ από την Καβάλα, που όλο και περισσότερο συρρυκνώνεται αυτός ο ευαίσθητος χώρος. Δραματικά έχει μειωθεί η επιβατική κίνηση και στα ταξί στην Καβάλα. Τα περιορισμένα οικονομικά στο ελληνικό νοικοκυριό, καθώς και τα μέτρα κατά του κορονοϊού, δημιουργούν εμπόδια στους επαγγελματίες οδηγούς ταξί που δίνουν καθημερινά μάχη για το μεροκάματο. Έχουμε να κάνουμε με το φαινόμενο το ότι μετά από τις γιορτές υπάρχει έλλειψη χρημάτων στα νοικοκυριά, όπως είπατε. Ανήσυχοι ξυπνούν καθημερινά οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί, οι οποίοι μετρούν περισσότερες από 16 ώρες στο τιμόνι, προκειμένου να καταφέρουν να βγάλουν τα προσωζήν. Μάλιστα, αρκετοί είναι εκείνοι οι οποίοι εγκαταλείπουν το επάγγελμα, καθώς δεν υπάρχουν απολαβές. Ωστόσο, φέτος και με τα μέτρα κατά του κορονοϊού, είναι ένα εξτρά εμπόδιο να δουλέψουμε κι εμείς. Η επιβατική κίνηση γενικά στην πόλη της Καβάλας έχει μειωθεί δραματικά. Το βλέπουμε και από τον κόσμο που κυκλοφορεί καθημερινά στους δρόμους. Και αυτό μαρτυρά και την κατάσταση και στο δικό μας επάγγελμα. Και οι ανατιμήσεις, ειδικά στο πετρέλαιο κίνηση, σφίγγουν τον κλειό, ενώ η διαφορά δεν γίνεται αισθητή στους επιβάτες, μιας και τα κόμιστρα παραμένουν ίδια εδώ και 13 χρόνια. Απόλυτα επηρεασμένοι από το γεγονός ότι έχουν ανατιμηθεί σχεδόν τα πάντα, ακόμα και το καύσιμο. Εμείς το τιμολόγιο μας βασίζεται σε μια τιμή η οποία έχει δοθεί προ 13 ετών. Αυτή τη στιγμή με τις ανατιμήσεις θα σας πω ότι το πετρέλαιο τότε το βάζαμε στα 80 λεπτά, αυτή τη στιγμή είμαστε στο 1,53 να σας πω. Μόνο αυτό να σας πω φτάνει, να καταλάβετε την εικόνα την οποία έχουμε και εμείς στον κλάδο μας. Απορροφάτε εσείς αυτή την διαφορά, δηλαδή φαίνεται στα κόμιστρα? Αυτή η διαφορά δεν έχει περάσει μέσα στο κόμιστρο. Ωραία. 13 χρόνια τώρα είμαστε σταθεροί στις τιμές τις οποίες έχουμε από τότε. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας κάνει λίγο δύσκολο το έργο μας. Δεν έχουμε το κέρδος το οποίο πρέπει να αναλογεί στην εργασία μας. Οι ανατιμήσεις γενικά επηρεάσανε τον ελεύθερο επαγγελματία. Αρκετοί νέοι επαγγελματίες οδηγοί επιλέγουν να εγκαταλείψουν το επάγγελμα για κάτι πιο προσοδοφόρο. Ναι, είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται τα τελευταία χρόνια λόγω του ότι δεν υπάρχει μια σταθερή οικονομική απολαβή.
βλέπουμε ότι φεύγουν πολλοί και κυρίως νέοι οι οποίοι έρχονται στο ταξί που έχουν και κάποια άλλα εφόδια, κάποια άλλα πτυχία, φεύγουν πιο εύκολα από το επάγγελμα. Το επάγγελμα το στηρίζουν αυτοί οι οποίοι έχουν μάθει στο ταξί. Οι πιο παλιοί, ναι. Οι νέοι, άμα βρουν κάτι καλύτερο, εννοείται και θα φύγουν. Δεν θα καθίσουν να ζοριστούν να δουλέψουν 12, 14, 16 ώρες από τη στιγμή που μπορούν να βρουν κάτι πιο προσοδοφόρο. Πού εναποθέτει τις ελπίδες σας? Κυρίως το καλοκαίρι, τους καλοκαιρινούς μήνες. Απλά η τουριστική σεζόν στην Καβάλα, λόγω και του καιρού και των υποδομών των οποίων έχει η πόλη μας, περιορίζεται κυρίως στους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο. Οπότε, ό,τι μπορέσουμε να καλύψουμε μέσα σε εκείνους τους δύο μήνες. Από εκεί και ύστερα, είμαστε αισιόδοξοι βέβαια ότι φέτος μπορεί να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε πιο νωρίς. Αυτά δείχνουν τα πρώτα στοιχεία. Ωστόσο, μας έχει πάει αρκετά πίσω όλο το σκηνικό με τον κορονοϊό. Τους ελεύθερους επαγγελματίες μας πήγε, νομίζω, ένα βήμα πιο πίσω από ό,τι θα περιμέναμε. Και από την Καβάλα να πάμε στη Θεσσαλονίκη να δούμε πάλι τη Δήμητρα την Τζάτσου, όπου έχουμε κινητοποιήσεις από τους μισθωτούς εκπαιδευτικούς. Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν μέλη του Συλλόγου Μισθωτών Εκπαιδευτικών έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης. Οι εκπαιδευτικοί ζήτησαν δύο δωρεάν self-test, δωρεάν αντισηπτικά και μέτρα προστασίας έναντι στον κορονοϊό. Μάλιστα, οι εκπαιδευτικοί καταγγέλουν ότι η κυβέρνηση δεν πήρε κανένα απολύτως μέτρο για την προστασία των εργαζομένων. Αναμένεται να κλιμακώσουν τις επόμενες ημέρες τις κινητοποίησεις τους. Ωραία, να ευχαριστήσω τη Δήμητρα Τζάτσου. Πάμε να δούμε και αυτό το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Στη διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης πραγματοποίησε το Σωματείο Μισθωτών Εκπαιδευτικών Θεσσαλονίκης. Όπως καταγγέλουν, η κυβέρνηση έχει αποτύχει να διαχειριστεί την πανδημία, επιχειρεί να φορτώσει την υγειονομική κρίση στις πλάτες των πολιτών. Οι εκπαιδευτικοί συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι μπροστά από την κεντρική είσοδο του Υπουργείου, καταγγέλλοντας στην κυβέρνηση ότι δεν έχει πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας για τους εργαζόμενους. Στο ψήφισμά τους ζητούν δωρεάν παροχή self-test δύο φορές την εβδομάδα, δωρεάν αντισηπτικά και μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό. Οι καθηγητές επισημαίνουν ότι το κόστος για τη διενέργεια rapid test μπορεί να φτάνει μέχρι και το 10% του μισθού τους. Έχουμε σήμερα παράσταση διαμαρτυρία στο Υπουργείο για να ζητήσουμε τα αυτονόητα για τους εργαζόμενους του κλάδου. Από την αρχή, από την έναρξη της κατάνεκων των σχολείων με τον Γενάρη, δεν είμαστε μέσα σε αυτούς που δικαιούνται self-test, ενώ χρονόμαστε από το Υπουργείο να δηλώνουμε δύο φορές την εβδομάδα self-test. Αυτό για κάποιον μερικώς απασχολούμενο εργαζόμενο σημαίνει ότι πρέπει να πληρώνει από την τσέπη του περίπου το 5 με 10% του μισθού. Αυτό το θεωρούμε απαράδεκτο. Ο λόγος για τον οποίο έχει γίνει είναι για να μας υπενθυμίσει πρώτον ότι είναι ατομική υπόθεση η διαχείριση της πανδημίας. Δεύτερον, για να εξασφαλίσει και κάποια χρήματα για τους γνωστούς. Εμείς σήμερα διεκδικούμε να μας δίνουν τα self-test. Δεύτερον, να μην είναι κανένας εργαζόμενος ο οποίος νοσεί από το σπίτι και να κάνει τηλεργασία, αλλά να του δίνεται άδεια. Ενώ επίσης και για τους γονείς, οι οποίοι έχουν παιδιά που νοσούν, να μην κάνουν τηλεργασία, αλλά να παίρνουν άδειες σε ειδικού σκοπού. Ενώ τέλος ζητούμε να ανανεωθεί το υγειονομικό πρωτόκολλο για τα φροντιστήρια, που στην πράξη δεν υπάρχει, δεν γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση κρούσματος, είναι στη διακριτική ευχαίρεια του καθενός. Και ζητάμε κάτι συγκεκριμένο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας συνάντηση. Ελπίζουμε και σήμερα να βάλουμε ένα σύν στην ενημέρωσή σας. Θυμίζω ότι το CNews είναι μια προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα, του δύο από την Κεντρική Μακεδονία, του Flash από τη Δυτική και του Center από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.